Κούρεμα από 50 ως 60% στις τιμές των ελληνικών ομολόγων είναι αποφασισμένη να επιβάλλει η Γερμανία, εκβιάζοντας ουσιαστικά τις τράπεζες ότι αν δεν αποδεχθούν εθελοντικά την πρόταση των Ευρωπαίων πολιτικών, θα κηρύξουν χρεοκοπία της Ελλάδας. Το μήνυμα στέλνει με το πιο ξεκάθαρο τρόπο ο επικεφαλής του Eurogroup, που μίλησε κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στο RTL. Ο κ. Γιούγκερ έκανε λόγο για κούρεμα 50 με 60%, δήλωνοντας ότι θα επιδιωχθεί να είναι εθελοντικό, όμως δεν απέκλεισε ακόμη και το ενδεχόμενο να επιβληθεί υποχρεωτικά στις τράπεζες, εάν εκείνες δεν ανταποκριθούν. Das ist obligatorische Lesung müsste kommen. Das schließe ich nicht aus. Das will ich nicht, weil das hat ganz grave Konsequenzen, nicht nur für Griechenland, weil da für Griechenland feiert. Das hat auch grave Konsequenzen für den gesamten Euro-Raum. Wir kennen das nicht von den Banken, wenn das so will, und dann müssen wir empfehlen. Οι τραπεζίτες έχουν διαμηνήσει ότι δέχονται κούρεμα έως 40%, την ώρα που η Τρόικα στην έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους υποστηρίζει ότι απαιτείται τουλάχιστον 60% για να πέσει στο 110% του ΑΕΠ έως το 2020. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος διαβεβαιώνει ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη στήριξη των ασφαλιστικών ταμείων σε περίπτωση μεγάλου κουρέματος. Οποιαδήποτε λύση για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους θα συνοδεύεται από μέτρα που όχι απλώς διατηρούν, αλλά βελτιώνουν αισθητά το σημερινό επίπεδο της περιουσίας των ελληνικών ασφαλιστικών ταμείων. Για το σκοπό αυτό, η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει και είναι αποφασισμένη να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα κοινωνικής και ασφαλιστικής πολιτικής. Μάλιστα, ο Υπουργός Οικονομικών έστειλε αυστηρό μήνυμα στους τραπεζίτες και όσους μιλούν για ενδεχόμενο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν τα ασφαλιστικά ταμεία από κούρεμα της τάξης του 50 με 60%, τονίζοντας ότι επιχειρούν να κρύψουν την ανησυχία τους για τους μεγαλομετόχους των τραπεζών. Όσοι όμως επιχειρούν να κρύψουν πίσω από τη δίθεν ανησυχία τους για τα ασφαλιστικά ταμεία την ανησυχία τους για τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθούν οι μετοχικές σχέσεις στις τράπεζες μετά την επανακεφαλαιοποίηση και την πλήρη εξυγίανσή τους, ας μην συνεχίζουν να καλλιεργούν αυτό το επιχείρημα γιατί δεν τους οδηγεί πουθενά. Είναι άλλο οι βασικοί μέτοχοι των τραπεζών και άλλο οι εργαζόμενοι, οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι. Η Γερμανίδα Καγκελάριος ενημέρωσε χθες τους επικεφαλείς των κομμάτων για τις λύσεις που συζητούνται αυτή τη στιγμή μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών, με επικρατέστερη αυτή της αύξησης των κεφαλαίων του EFSF σε πάνω από 1-3 ευρώ, με συμμετοχή και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο κοινό ταμείο. Ist klar, dass diese Hebelung in einer Größenordnung liegen wird, die jenseits einer Billion liegt. Sie wird stattfinden auf der Basis einer teilweisen Versicherungslösung und auf der Basis der Einbeziehung von Staatsfonds oder Institutionen wie dem EWF. We are discussing the possibility of the IMF increasing its resources. But let me remind that the euro area member states together are by far the biggest contributor to the IMF and the European Union even more. So it's only natural that the institution to which we all belong reinforces its capacity, and it's true that we have agreed on making a point of suggesting to the IMF the reinforcement of its capacities. Ωστόσο, ο Γερμανός επικεφαλής των Σοσιαλιστών στο Ευρωκοινοβούλιο εκφράζει ανησυχίες για πιθανά παιχνίδια κερδοσκοπίας με τα ασφάλιστρα κινδύνου σε περίπτωση που η συμμετοχή των ιδιωτών στο κούρεμα θεωρηθεί υποχρεωτική. Wir alle wissen, es geht um die Frage, wie hoch ist der Schuldenschnitt, wie stark ist die Bankenbeteiligung. Gibt es einen freiwilligen Forderungsverzicht oder gibt es einen erzwungenen Forderungsverzicht? Beim erzwungenen Forderungsverzicht wissen wir alle, dass der Handel mit den Kredit-Default-Swaps und der freiwillige Schuldenschnitt scheint mir der sinnvollere Weg zu sein. Mit den Banken wird verhandelt über die Höhe. Die Zahlen schwanken zwischen 40% und 60%, das wissen wir auch. Ακόμη και την τελευταία στιγμή πάντως εκφράζονται διαφωνίες από χώρες της Ευρώπης που δεν θέλουν να συνεισφέρουν σε νέο πρόγραμμα για την Ελλάδα, ενώ η Fitch στέλνει μήνυμα πως όποια και να είναι η απόφαση της Συνόδου Κορυφής, η Ελλάδα θα οδηγηθεί σε χρεοκοπία. Η Αυστρία δεν θέλει να επενδύσει φρέσκο χρήμα για τη διάσωση της Ελλάδας. Μπορούμε να αποφύγουμε στην ελληνική κρίση ανεξέλεγκτες επιπτώσεις όπως εκείνες που βιώσαμε μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers το 2008. Δεν υπάρχει άμεση επίλυση. Ό,τι και να προκύψει από τη Σύνοδο την Τετάρτη, θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι αφαιρέγγυα. Η χρεοκοπία είναι αναπόφευκτη.